παίζει από κάτω. Λοιπόν, αυτό το βίντεο επιβεβαιώνει τον κανόνα. Αυτό που λέγαμε και που λέω. Τις φήμες. Ότι είναι το συναυλιακό γεγονός της χρονιάς για το νησί. Και εντάξει, αυτό δηλαδή, αυτή η ενέργεια που βγάζει, αυτό το πάθος, μ' αρέσει. Την ένταση. Εγώ έχω να πω ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος επιβεβαιώνει τη φήμη του ζωδίου. Όλοι οι ζυγοί, παιδί μου, τελικά είναι τεράστιες προσωπικότητες. Α, τι νόμιζες. Είναι τεράστιες προσωπικότητες, είναι μεγάλοι καλλιτέχνες. Έτσι, έτσι. Έχουν πολλά δυνατά, τεράστια ταλέντα. Μπράβο στον Γραμμάτικ. DJ Γραμμάτικ, λοιπόν, αύριο το βράδυ στο Δράπανο στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας. Σε μια οικολογική συναυλία, αλλά θα τα πούμε αυτά σιγά-σιγά. Πώς και τι. Καλώς ήρθατε προς το παρόν στο κόκκινο και στη νέα τηλεόραση. Μεσημέρι Παρασκευής που ο μήνας έχει 25 και είναι η τελευταία της εβδομάδας. Η τελευταία είναι Οκτώβριος. Δεν κατάλαβες. Δηλαδή... Δεν είναι μόνο Οκτώβριος. Έχουμε και τριήμερο. Είναι το πρώτο τριήμερο της σεζόν. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και καλοκαιρινό τριήμερο. Οπότε μπορείτε να το απολαύσετε σε όλο το μεγαλείο. Και στο Γραμμάτικ θα πάτε και μπάνιο θα κάνετε και την εκδρομή σας και πικνίκ και θα τρέξετε στους αγρούς να ρουφήξετε κι εσείς ήλιο και να κάνετε έτσι φωτοσύνθεση. Και φυσικά θα πιείτε και καφέ γιατί σε αυτήν την πόλη πίνουμε και πολύ καφέ ω γνωστό. Πού? Στο Φιδίας Καφέ Μπαρ Ρέστοραν στην Πλατεία Δικαστηρίων από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ. Όπου εκεί όχι μόνο μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας και να φάτε και να τσιμπήσετε κάτι και να δοκιμάσετε και πολύ ωραία γλυκά. Α, και τώρα που είπα γλυκά. Αμοντέρνο ζαχαροπλαστείο από τα Κουνουπιδιανά ως το μακρυντικό με ενδιάμεσες στάσεις. Έτσι, μπράβο βρε Νίκο, μαθαίνει. Μαθαίνω σιγά σιγά. Τρία μοναστήρια, ένας υπέροχος χώρος για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις που δεν είναι άλλος βεβαίως από το κτήμα Θυμέλη, με εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. Μπορείτε να καλέσετε πραγματικά πάρα πολλούς φίλους σας. Πολλούς όμως. Έχει πολύ μεγάλο χώρο. Για να το χαρείτε και εσείς και οι φίλοι σας, όχι μόνο του γάμου σας, αλλά και τη βάφτιση του παιδιού σας και ωραία πάρτι. Αυτό ήθελα να σου πω, μην ξεχνάς και τον υπέροχο χώρο που έχει τα παιδιά, έτσι. Εξαιρετικός. Και φυσικά τσάτσας νηφικά μαζί σας στην ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Εκεί λοιπόν με τις καλύτερες επιλογές στο θέμα νηφικά. Και τα νηφικά και... λασπόζα από τον οίκο Φρονόβιας, ναι. Σε αποκλειστικότητα για την Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε καλά λοιπόν, έχουμε πολλά και καλά να παρουσιάσουμε. Σήμερα θα είναι στην παρέα μας και ο Στέλιος ο Καλαθάς που δίνει κάποια στο σεμινάρια εδώ, διήμερο σεμινάριο για την συναισθηματική διαλεκτική. Πολύ είχαμε και μία κουβέντα μαζί αυτό. Με τον Στέλιο για το... Ξέρεις, είναι η απορία γιατί πια ο κόσμος σήμερα, οι άνθρωποι στις μέρες μας, φοβούνται να εκφραστούν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πάντα γινόταν. Πάντα ένα θέμα με τα συναισθήματα το γιατί έχουμε. Για να μην τζαλακωθούμε, για να μην εκτεθούμε, γιατί. Ναι. Κατά κύριο λόγο πιστεύω πως είναι αυτό. Δεν είναι χαζό. Αλλά θα το δούμε αυτό λίγο. Άμα γιατί δεν τζαλακωθείς και λίγο, μα δεν βρωμιστείς. Ναι, αλλά ποιος είναι έτοιμος να το κάνει αυτό. Θέλει και μία προεργασία. Εσύ είσαι. Ίσως θα μας ετοιμάσει ο Στέλιος να εκτεθούμε συναισθηματικά. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τους πρώτους καλεσμένους. Α! Να μην το ξεχάσω. Αύριο γιορτάζουν οι Δημήτριδες και οι Δήμητρες. Ωραία. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό. Εμείς σήμερα σας χαρίζουμε δώρα. Μπορεί να μην έρθουμε στη γιορτή σας. Μπορεί να μην φάμε από το ωραίο σας το πιλάφι και τα ωραία σας τα γλυκά. Αλλά εμείς, κύριοι, θα σας δώσουμε δώρα. Γι' αυτό, όσοι Δήμητρες ή Δημήτριδες που μας παρακολουθείτε, ή αν έχετε τέλος πάντων συγγενείς ή παιδιά κτλ., συντονιστείτε γιατί σε λίγο θα σας δώσουμε δώρα. Θα σας προκαλέσουμε. Και εσείς θα προκαλέσετε την τύχη σας. Προς το παρόν να υποδεχτούμε. Πολλά είπαμε πάλι σήμερα. Γιάννη, αν είναι δυνατόν. Το επίθετο. Μαλεγάνος. Μαλεγάνος. Γεια σου, Γιάννη Μαλεγάνο. Είναι συνδιοργανωτής του live του Grammatic και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ στην παρέα μας. Χαίρομαι και εγώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά και κυρία Σάρων Τζάκσον. Σωστά το λέω. Πολύ σωστά. Welcome to κόκκινο. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, μεγάλο live και το περιμέναμε πώς και πώς. Για την ακρίβεια το περιμένουμε από τον Ιούνιο. Ακριβώς. Που είχε προγραμματιστεί, αλλά για κάποιον. Είχε προγραμματιστεί, αλλά ήταν για 21 Ιουνίου αρχικά ο σχεδιασμός. Απλώς γίνανε κάποια. Ήταν μια εποχή αναμπουμπούλα τότε στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε αναγκάστηκε ο Γραμμάτικ να ακυρώσει όλη την ευρωπαϊκή του περιοδία. Οπότε μας πήρε και εμάς η μπάλα. Mm-hmm. Αλλά τελικά τα καταφέραμε. Τελικά τα καταφέρατε, ναι. Και σας κάνει και πολύ μεγάλη χάρη ο καιρός. Μας κάνει πολύ μεγάλη χάρη. Mm-hmm. Γιατί εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Mm-hmm. Θα είναι μια εντελώς οικολογική συναυλία, αν θες. Είναι μία ακριβώς. Και συγγνώμη που σε διακόπτω, αν γίνεται να μας κλείσετε λίγο τη μουσική από την επιστροφή, γιατί ξέρεις, είμαι και ξανθιά, εγώ δεν μπορώ να ακούω και να μιλάω. Για πάμε. Έχεις δίκιο εγώ σε αυτό που λες. Είναι μία πράσινη, ας την πούμε, οικολογική συναυλία. Ακριβώς γιατί γίνεται σε ένα τελείως οικολογικό κτίριο στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας, όπου η ενέργεια αντλείται αποκλειστικά από τον ήλιο με φωτοβολταϊκά συστήματα.
Και πάνω σε αυτή θα βασιστεί. Και πάνω σε αυτή θα βασιστεί, θα αντλήσουμε την ενέργεια για το live, δηλαδή με βάση τον ήλιο. Για το ερώτημα είναι ότι ο προγραμματισμός που λέει 26 Οκτωβρίου. Υπάρχει και μία περίπτωση να μην υπάρχει ήλιος. Mm-hmm. Έτσι και ο κόσμος αναρωτιέται. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, τι γίνεται. Αυτή είναι μία εύλογη απορία, την οποία είχα και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Δεν υπάρχει κανένας φόβος. Η ενέργεια αντλείται από τον ήλιο, αποθηκεύεται σε μπαταρίες σε ένα συγκεκριμένο χώρο της Ακαδημίας. Οπότε βρέξει, χιονίσει, ρεύμα θα έχουμε. Συγγνώμη, πόσο διαρκεί όλη αυτή η ηλιακή ενέργεια. Πόσο διαρκεί? Η ηλιακή αυτή ενέργεια που είναι συσσωρευμένη και είναι αποθηκευμένη στις μπαταρίες. Μπορεί να στηρίξει μια συναυλία. Φυσικά πάρα πολύ άνετα και πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει και 10 συναυλίες, κάτι τέτοιο. Αλήθεια. Αλλά νομίζω το συγκεκριμένο τεχνικό το ξέρει καλά η Σάρων. Αν με επιτρέπετε να τη ρωτήσω. Βεβαίως και να τη ρωτήσεις και να τη ρωτήσεις, είναι ο δικός μας ο ήλιος που έχει όλες αυτές τις ιδιότητες και είναι τόσο δυνατός ή γενικότερα ο ήλιος? Θέλετε πριν προχωρήσουμε λίγο να πούμε ότι έχουμε 2 εισιτήρια για τον κόσμο να πάρει τηλέφωνο να τα διεκδικήσει. Να πούμε οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Λοιπόν, εισιτήριο για τον Γραμμάτικα αύριο το βράδυ στο Δράπανο. Η αξία του εισιτηρίου είναι 20 ευρώ. Οπότε φαντάζομαι ότι θα σας ενδιαφέρει. 36-7-44, 2-8-21-0, 36-7-44, οι δύο πρώτοι, δύο εισιτήρια για την αυριανή συναυλία του Γραμμάτικα. Ωραία. Mm-hmm. Και πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν τη Σάρων. Okay, so, you know, the worry is, what happens if there is no sun at all? Is there going to be energy? And more specifically, what's the capacity of the stored energy? I mean, how many live events can it support, in other words? On one day, with Grammatic, one a day event. But we have 8 days autonomy. If we have no sun for 8 days, we have enough capacity. Okay, επομένως υπάρχει αυτονομία για 8 μέρες, που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει αποθηκευμένη ενέργεια αρκετά lives στη σειρά. Πολύ ωραία. The building is completely autonomous and it's been built so that we can actually run our events. The likelihood of having 8 days with zero sunshine here is even in October, it's unlikely. 8 μέρες με καθόλου ηλιοφάνεια, έτσι. Αυτό δεν συμβαίνει στην Κρήτη. Πολύ σπάνιο, αλλά ακόμα και αν συμβεί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το κτίριο, το οποίο δεν είναι μόνο οικολογικό στα ενεργειακά του. Και έχουμε και φωτογραφίες να βλέπουμε από το χώρο της συναυλίας. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι πλήρως οικολογικό, δηλαδή ο σκελετός του, σε όλα του, η τυχοποιία του, όλα είναι από υλικά ντόπια κυρίως, από την περιοχή του Δράπανου και είναι σε πλήρη αρμονία με τη φύση, δηλαδή πέτρα, ξύλο, αχυρόμπαλες, όλα αυτά. Θα θέλαμε να μάθουμε γιατί στο Δράπανο, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Πώς έφτασε η κυρία Σάρων. Πιανού ήταν, ποιος έκανε δράπανο. Την επιλογή αυτή. Αν ο Γραμμάτικα είναι ενημερωμένος, φαντάζομαι, για όλο αυτό που πρόκειται να συμβεί στον ιδιαίτερο αυτό χώρο. Είναι ενημερωμένος. Την πρώτη ερώτηση νομίζω η Σάρων μπορείτε να απαντήσει καλύτερα από όλους. So the question is, how did you end up with European Sustainability Academy? I mean, how and why? So I'm a lecturer in sustainability, in business sustainability for 15 years. Έχει μια εξειδικευμένη ακαδημαϊκή, ένα ακαδημαϊκό background της Σάρων που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων γενικότερα. Έχει υπάρξει για 15 χρόνια lecturer σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο πάνω σε αυτό το θέμα ακριβώς. And I've been teaching sustainable business and consulting in businesses around the world in China, Australia and America for many years. Και έχει διδάξει το βιώσιμο επιχειρήν, ας πούμε, σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο, όπως στην Κίνα, στην Ισπανία και σε πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο. And I decided in 2009 to create a central space in Central Europe to run these programs that people could come from all around the world to attend. Και το 2009 αποφάσισε να φτιάξει ένα κέντρο σε ένα έτσι κομβικό σημείο της Ευρώπης και όμορφο, ταυτόχρονα όπως είναι η Κρήτη, ούτως ώστε να μπορούν να μαζεύονται άνθρωποι εκεί και να εκπαιδεύονται, να μαθαίνουν και να ανταλλάσσουν απόψεις για όλα αυτά τα θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Πώς το εισέπραξαν όλο αυτό οι ντόπιοι, οι κρητικοί, οι χανιώτες, οι κάτοικοι της περιοχής εκεί στο Δράπανο? Φαντάζομαι ότι ήταν λίγο ξένο όλο αυτό για το νησί, έτσι. Okay. So how did local people received your initiative? I mean, Gogo says that at the beginning it should have been a bit something like an alien thing for the area. First of all, they thought I was crazy. Καταρχήν όλοι νομίζανε αρχικά ότι είναι τρελή. But mostly because the area I chose in Drapanos is not does not have a sea view. It's not on top of the mountain. It's the area they call the Grupitas, the valley. Είναι λίγο εκκεντρική, ας πούμε, περιοχή, με την έννοια ότι δεν είναι σε κάποια κορυφή βουνού, ούτε είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι το σημείο λίγο άσχετο, ας πούμε. Και φαντάζομαι ότι όλοι σχέθηκαν εκεί. Για ποιο λόγο. Τι κάνει εκεί, ακριβώς, ναι. But actually, it's the most beautiful area
of Drapanos in that area because the rocks that you see from the photographs and the natural beauty is very stunning. Αλλά είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή με πάρα πολύ μεγάλη φυσική ομορφιά, με αρχαίους ελαιώνες, με βράχια υπέροχα, με πλούσια βιοποικιλότητα, είναι και με πολύ έντονη ενέργεια. Και με πολύ δυνατό ήλιο. Και με πολύ δυνατό ήλιο και με πολύ δυνατό ήλιο. Όσοι θα είναι αύριο εκεί θα το διαπιστώσουν από μόνοι. Ξέρεις τι γίνεται τώρα με αυτές τις περιοχές. Εμείς τις βλέπουμε κάθε μέρα και δεν έχουμε αυτό το. Την δεύτερη ματιά, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε την αξία τους ακριβώς, γιατί το βλέπουμε κάθε μέρα. Ίσως αυτό ήδη σάρων και το μέρος. People here from Crete tend to see this landscape every day, so it doesn't strike to them as very super exquisite. So maybe this is, as a non-Greek, maybe this is what you. Okay, that I saw for sure. And what happens is that the local people of the village now look at this place through different eyes, through a different window, through my eyes, through the windows of Issa. Mm-hmm. And we have people who have been born in Drapanos 40 years, sitting in these rocks you see here, photographs, saying, "Wow, this place is beautiful." Mm-hmm. It always was. Αυτό που κατάφερε να γίνει στους ανθρώπους εκεί του Δράπανου μέσα από την Ακαδημία είναι να καταφέρουν να δουν το μέρος, τον τόπο τους και την Ακαδημία μέσα από τα μάτια της Σάρων και την οπτική της Σάρων. And can I say that we've just left the village to come here and the whole village are excited and the whole village are involved in Grammatic tomorrow night. Ναι, αυτό πραγματικά είναι κάτι που θέλω να τονίσω κι εγώ. Η συμμετοχή και ο θελοντισμός και η καλή θέληση και βούληση όλων των ανθρώπων από το χωριό και από γύρω περιοχές είναι πραγματικά εντυπωσιακή και συγκινητική. Είναι εντυπωσιακή όταν... Είναι όλοι σε αυτό το... Έτσι, πολύ ενεργά, ο καθένας με τον τρόπο του. Δηλαδή δημιουργήθηκε ένα έτσι μήνυ εθελοντικό κίνημα πολύ δυνατό και πραγματικά πολύ συγκινητικό. Και έχει, ξέρεις, ιδιαίτερο βάρος, επειδή οι άνθρωποι της περιοχής και γενικότερα της πόλης των Χανίων δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι ή εξοικειωμένοι σε τέτοιου είδους ακούσματα. Mm-hmm. Και αν πες μέχρι μία ηλικία, λίγο παραπάνω το ψάχνουν. Αλλά εδώ μιλάμε για μία πολύ μεγάλη αγκαλιά και από μεγαλύτερους ανθρώπους. Ακριβώς, ναι, έτσι, ναι, δεν ακριβώς είναι. Αυτό, ακριβώς αυτό. Και με ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, όχι με τη συγκεκριμένη μουσική, αλλά με τη σύγχρονη μουσική γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για το Δράπανο, για τα Χανιά και για την Κρήτη γενικότερα. Και θέλουν να γίνει και θέλουν να βοηθήσουν όπως μπορούν. Περιμένετε επισκέψεις σε αυτό το live από όλη την Κρήτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Από την υπόλοιπη Ελλάδα όχι τόσο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί παίζει και στην Αθήνα. Και εντάξει, είναι καλό να το πούμε και αυτό, να το ξέρει ο κόσμος. Παίζει και στην Αθήνα την Κυριακή, την επόμενη του μήνα. Λοιπόν. Στο Βοτανικός Live Stage. Ναι, θα έρθει κόσμος από. People is going to be coming from Ρέθυμνο. Θα έρθει κόσμος από Ρέθυμνο σίγουρα. Σφακιά. Σιτία. Σιτία. Κισμός. Ηράκλειο. Ηράκλειο, ναι. Οπότε ουσιαστικά είναι ένα event. Λίγο πολύ από παντού. Ένα ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους κριτικούς. Το ίδιο θα γίνει, μάλλον φαντάζομαι ότι το ίδιο δεν θα γίνει και στο Βοτανικό. Δεν θα είναι οικολογική η συναυλία. Όχι, αυτή είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι στιγμής οικολογική, πράσινη, ας την πούμε, συναυλία. Δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο, Γραμμάτικο. Δεν έχει ξανακάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχει ξαναπέξει ένα τόσο ιδιαίτερο χώρο. Ενθουσιάστηκε, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Ενθουσιάστηκε. Είναι άνθρωπος που του αρέσουν τα διαφορετικά πράγματα. Θέλει να δοκιμάζει. Είχε ενστάσεις, φοβήθηκε μήπως κάτι πάει στραβά με την ενέργεια κτλ. Και μάλιστα επειδή έχει και ένα προσωπικό ενδιαφέρον από επιστημονικής πλευράς, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, φαν του μεγάλου Σέρβου φυσικού Νίκολα Τέσλα, ο οποίος ήταν υπέρμαχος και πρωτεργάτης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και όλου αυτού του πράγματος. Οπότε είναι κάτι που τον όθησε ακόμα περισσότερο να θέλει να το κάνει. Ήμουν σίγουρος γι' αυτό ότι θα το δει έτσι, διότι όταν έψαχνα. Το ψάχνω καιρό τώρα, γιατί μου αρέσει γενικά το στυλ της μουσικής του και παίζω και πάντα τον έχω σε setting κλπ. Μ' άρεσε πάρα πολύ στο SoundCloud που είδα ότι εκεί που γράφεις τι παίζεις, ποια είναι η μουσική σου, πώς θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσεις, γράφει ότι δεν με ενδιαφέρει αυτό. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει να χαρακτηρίσω τη μουσική μου. Ναι, μακριά από τα μπέλης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχω και εγώ και το έχω συζητήσει και με κόσμο, η οποία είναι μουσική. Και λέω, ρε παιδιά, τι παίζει ο Grammatic. Έχω ακούσει 10 διαφορετικούς τίτλους. Από alternative hip hop, έχει παίξει jazz και soul, έχει σημεία που είναι blues, ας πούμε. Άρα ισχύουν όλα. Θα μπορούσα να το πω όλα. Παίζει λίγο από όλα και τα έχει ντύσει με ένα δικό του πολύ ιδιαίτερο beat. Έτσι, που μπορούσε. Είναι αυτό το χορευτικό. Γιατί έχει βαλκανικά στοιχεία, έχει jazz, βαλκανικά. Έχει 30-40. Είναι και Βαλκάνη, είναι Σλοβαίνος. Μα εμείς επί μία εβδομάδα ξεκινούσαμε με Grammatic και κάθε μέρα ήταν μια τελείως διαφορετική μουσική. Την είχαμε και αυτή την απορία. Τι παίζει ο Grammatic. Τελικά, έχει παίξει από σκληρό hip hop, με το οποίο και ξεκίνησε, μέχρι progressive house, ας πούμε. Υπάρχει δίσκος του που είναι progressive house.
και έχει πάρα πολλά ακούσματα. Ως παιδί δηλαδή άκουσε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ soul, jazz, blues, rock, funky. Γιατί όχι funky. Λοιπόν, αφού δίνει και φαντάζομαι ότι είναι η πρώτη επίσκεψή του στην Κρήτη. Είναι η πρώτη, ναι. Όχι τελευταία. Είναι η πρώτη επίσκεψη στην Κρήτη και η δεύτερη στην Ελλάδα. Γιατί όχι κάποια στιγμή και με τη βοήθεια και την παρακίνηση της Άρων και με τη δική σου να δοκιμαστεί να παντρέψει λίγο και τα δικά μας τα μουσικά στοιχεία με τη μουσική του. Γιατί νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω, επειδή... Και έχει το ταλέντο και την ικανότητα. Νομίζω έχει το ταλέντο και την ικανότητα και νομίζω έχει την περιέργεια να πειραματίζεται. Οπότε θα του το μεταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Τέλεια. Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία να πάμε να δούμε το σποτάκι του live, να πάμε να πάρουμε και τα ονόματα των νικητών να τα ανακοινώσουμε για πάνω. Grammatic, The Age of Reason Tour. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας παρουσιάζει για πρώτη φορά τον Grammatic στην Κρήτη. Ο Σλοβαίνος παραγωγός έρχεται από τον Brooklyn στα Χανιά, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινοπορεινής του Περιοδίας. Μαζί του, The Blue Square featuring DJ Enthro και Spiral Maze. Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Grammatic Live στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Βιωσιμότητας. Δράπανος Χανιά. Εισιτήρια προπολούνται προς 20 ευρώ. Κοίτα τι μας κάνουν. Λοιπόν, αυτό θα γίνει αύριο στο Δράπανο Χανίων. Και νομίζω ότι είναι κατάλληλη ευκαιρία για να το συνδέσουμε κατευθείαν με το διαφημιστικό, να πούμε τις λεπτομέρειες της μετακίνησης του κόσμου από την πόλη προς το Δράπανο. Mm-hmm. Τι ώρα θα ξεκινήσει η συναυλία, mm-hmm. πόση ώρα θα κάνει ο κόσμος που θα ξεκινήσει από τα Χανιά να φτάσει εκεί. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν πόση ώρα θα χρειαστούν. Okay, λοιπόν, είναι περίπου 30 χιλιόμετρα η απόσταση Χανιά-Δράπανος, που σημαίνει, υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στα 35 λεπτά με το αυτοκίνητο. Θα υπάρξει ένα δρομολόγιο λεωφορείου, το οποίο θα φύγει από τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων των Χανίων. What's the name of the tourist... Όμελος. Όμελος Tours. Από τον Όμελος Tours. Ομαλός Tours. Ωραία. Συγγνώμη, δεν τα ξέρω ακόμα, δεν τα έχω μάθει ακόμα. Δεν πειράζει, είμαστε εμείς εδώ ωραία, για σένα. Ωραία, γι' αυτό είστε. Θα φύγει από εκεί στις 8. Ωραία. Θα κάνει κάποιες ενδιάμεσες στάσεις. Και μετά θα αναχωρήσει από το Δράπανο στις 2.30. Δηλαδή θα τελειώσει το live, θα περάσουμε έτσι μισή ώρα να χαλαρώσουμε λίγο και μετά θα φύγει για την επιστροφή. Ωραία. Όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Έχετε βάλει και αντίστοιχα δρομολόγια από άλλα μέρη της Κρήτης, από Ηράκλειο δηλαδή, από Σικλία κτλ. Όχι, είναι μόνο από Χανιά. Μόνο από Χανιά. Τι άλλο, ξέχασα να πούμε. Οπότε τόση ώρα περίπου θα είναι και από το Ρέθυμνο, φαντάζομαι. Νομίζω από το Ρέθυμνο είναι πιο κοντά. Μπορεί να είναι και πιο κοντά. Ρέθυμνο είναι πιο κοντά. Time wise. Half an hour. Είναι περίπου το ίδιο, δηλαδή. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι άνθρωποι που έχουν οργανωθεί και έχουν αποφασίσει. Ξέρουν. Να έρθουν από πιο μακρινά μέρη, το έχουν ψάξει, έχουν δει και τις διαδρομές κτλ. Έχουμε φροντίσει να ενημερώνουμε για όλο τον κόσμο εδώ και 2 μήνες περίπου από το Facebook event και με άλλους τρόπους. Οπότε ελπίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα αυτά. Λοιπόν, θα μας πείτε, θα μας φέρετε τα ονόματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Οπότε θα ανακοινώσουμε μετά τις διαφημίσεις τους νικητές. Να μας φέρουν τα παιδιά από μέσα στο χαρτί. Να πούμε επίσης και ότι κάποιοι DJs θα παίξουν πριν από το Grammatic. Να πούμε δύο λόγια και για αυτά τα παιδιά. Φυσικά. Θα έχουμε δύο σχήματα. Mm-hmm. Θα είναι η The Blue Square, οι οποίοι παίζουν κυρίως trip hop και έρχονται τα παιδιά από την Αθήνα. Θα έρθουν αύριο. Και οι Χανιώτες Spiral Maze με πολύ δυνατές ψυχεδέλειες και progressive rock και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Είναι εξαιρετικές μπάντες και οι δύο. Και θέλαμε πάρα πολύ, όταν σκεφτήκαμε να το ξεκινήσουμε όλο αυτό το θέμα με τον Grammatic, τόσο εγώ όσο και η Σάρων, θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε local μπάντες. Παιδιά από εδώ, από την Ελλάδα, τα οποία έχουν ταλέντο, είναι εργατικοί και το κυνηγάνε πάρα πολύ και θα θέλαμε πολύ να τους βοηθήσουμε. Και ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις αν κάποιον από όλους αυτούς θα πάρει στις αποσκευές του Grammatic φεύγοντας. Βεβαίως και το συγκεκριμένο event πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα να γίνει κάτι σαν φεστιβάλ, σιγά σιγά.
Ας ελπίσουμε. Μ' αρέσει πάντως που η Σάρων μπορεί να μην μιλάει καλά ελληνικά, αλλά... Το έχει σκεφτεί ίσως. Το έχουμε σκεφτεί. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά αύριο, παιδιά. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων θα έχουμε και συνέχεια πιο δυνατή από του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι από τις 20... αύριο έχουμε 26, από τις 27 Οκτωβρίου θα πρέπει να μαζεύετε ήλιο. Ναι, μέχρι του χρόνου. Ήδη για του χρόνου. Ναι, νομίζω, ναι. Σας βλέπω να το ξημερώνετε το Σάββατο. Ναι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε θα πάρα έρθουμε πολύ. Και θα σας απολαύσουμε ούτως ή άλλως από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θέλουμε ούτως ή άλλως να δούμε και το μέρος. Αξίζει να έρθει κανείς ούτως ή άλλως. Που η φιλοσοφία του και μόνο μας αρέσει. Το μέρος πέρα από το αυριανό live. Μπορεί κάποιος να το επισκεφθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι, φυσικά. Anyone can visit the place, you know, arrange something with you and visit the place. Και τι άλλο γίνεται, ίσως και... It's best to check with me that it's open and that we're not also running a seminar or something. So go to the website and find the telephone number and just call. Ναι, μπορεί να το επισκεφτεί οποιοδήποτε, αλλά με κατόπιν συνεννόησης για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει ήδη κάποιο event εκεί, ότι η Σάρων είναι διαθέσιμη εκείνη την ώρα κτλ. Αλλά ναι, μπορεί να πάει ο κόσμος δωδύνα. We have people from all around the world, from Africa, from Japan, from Sweden, America coming for seminars. So. Ναι, ναι. Υπάρχει κάτι άλλο που έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε στην Ακαδημία? I know the answer, but any recent events? Well, we had 3 African princesses with us 1 month ago for a women empowerment program. Ναι, έτρεξε ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών, στο οποίο ήρθαν πολλές έτσι δυναμικές και δημιουργικές γυναίκες από την Αφρική, οι 3 πριγκίπισσες, όπως λέει η Σάρων. Μάλιστα. Και έτρεξε ένα πρόγραμμα με σκοπό αυτό, δηλαδή την ενδυνάμωση των γυναικών σε ό,τι αφορά στην αυτοδημιουργία τους, στην επιχειρηματικότητα. Για να ανακαλύψει κάθε μία από εμάς τη δική της πριγκίπισσα. Τη δική της, ακριβώς, ακριβώς. Και πόσο μάλλον σε καιρό κρίσης, έτσι. And the launch of that is to launch a 2-year European funded program for help to help women in Greece set up their own business. Και ο τελικός σκοπός είναι να στηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα απευθύνεται σε γυναίκες και στο πώς οι γυναίκες μπορούν να τρέξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Κριτική επιχειρηματικότητα, λοιπόν. Τέλεια, κριτική γυναική επιχειρηματικότητα. Και μέσα σε όλα αυτά, βέβαια, από ό,τι κατάλαβα, αυτός που ωφελείται και ιδιαίτερα είναι και το χωριό Δράπανος που... Φυσικά. Το λέμε και το ξαναλέμε και το μάθαμε και θα το επισκεφτούμε. Όχι, ξέρεις τώρα, εγώ έχω μια άλλη ιδέα και αν συμφωνεί και η Σάρων να το προχωρήσουμε. Κάποια στιγμή μπορούμε να κάνουμε και ένα οικολογικό πάρτι στο κόκκινο στην Ακαδημία. How about an ecological party? Είναι και στο κόκκινο και στο πράσινο. Ευχαριστώ, Σάρων. Ευχαριστώ, κόκκινο και στο πράσινο. Έχουμε τη χρωμία εκεί. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Ευχαριστώ, Νίκο. Γιατί ξέρω ότι έχει αδυναμίε στον ήλιο, δεν μπορεί το χειμώνα και κανένα λόγο. Και στα πάρτι επίση έχουμε και έτοιμο DJ. Partying is about sustainability. Το πάρτι είναι, ξέρεις, για τη βιωσιμότητα. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες επισκέψεις του Grammatic ανά την Ελλάδα και όχι μόνο. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε πολύ γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Για να σας δώσουμε δώρα. Καταρχάς, να ανακοινώσουμε τους νικητές για το αυριανό live. Να σας δώσουμε άλλα δώρα, αν σας λένε Δημήτρη ή Δήμητρα, ή αν τέλος πάντων έχετε κάποιο σύζυγο. Εδώ τα έχουμε και περιμένουμε. Αδερφό, αδερφή κτλ. Γιατί ξέρετε, θα κάνουμε εμείς τέτοιους ρατσισμούς. Μόνο να σας λένε. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος και πει ότι έχω την αδερφή μου και τη λένε Δήμητρα ή το μπαμπά μου. Ναι, αλλά μην πάτε τώρα και σε πολύ μακρινούς συγγενείς που δεν μιλάτε και ξαφνικά τους θυμηθήκατε. Δεν μας πείτε ότι. Ναι. Ο κουμπάρος του. Από την Αυστραλία που έχω να τον δω και μία 20ετία, λέγεται Δημήτρης και θέλω να του στείλω ένα δωράκι. Όχι. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στην ύπνο και επιστρέφουμε για τα καλύτερα.